Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στείλαμε τους ρεπόρτερ στο αεροδρόμιο 3 ώρα να παραλάβουν το Γιάνκο. Αν είδε εσύ το Γιάνκο, το είδαμε και εμείς. Δεν είδε το Γιάνκο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εδώ υπάρχουν δύο τεινά. Τώρα τη αλήθεια, επειδή είναι σύντομο το γεγονότο, δεν μπορούμε να ξέρουμε την απόλυτη αλήθεια. Στον ΠΑΟΚ λένε ότι αυτοί ήταν που θα πάτησαν το μεταγραφικό απόκτημα, καθώς από την πόρτα λένε περιμένουμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ο Πέτρης δεν ήθελε να έρθει γιατί τα λεφτά που του δίνανε είναι λίγα. Δηλαδή πριν από δύο μέρες, πριν από μία μέρα, το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει βρει με την ομάδα, κανονικά. Και τη μένει να τα βρει και ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής, το ένα το σενάριο δεν τα έχει βρει. Το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε κάτι καλύτερο εκεί. Θα φανεί σε δύο-τρεις μέρες, γιατί το κάτι καλύτερο εκεί σημαίνει ότι θα φέρει 25 χρονών, 26 με ταχύτητα. Πολύ καλό, γιατί από τα δύο πλάγια μπακ, τα οποία είπαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτός ήταν ο πιο έτοιμος, αυτός ήταν ο παίκτης που είχε τις τίτλους, αυτός είχε την εμπειρία, την ταχύτητα κτλ. Άρα, το πιο πιθανό εγώ σενάριο βλέπω ότι θα βρήκε ο ΠΑΟΚ με αυτόν, αλλά αυτός βρήκε κάτι καλύτερο. Θα ερευνηθεί το θέμα, γιατί το περιμέναμε 4-4,5 ώρα, και τελευταία στιγμή βγήκε η είδηση ότι ο Γιάνκο δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τώρα, για τον Τζόλι τα είπαμε, τα είπε η Μέρη. Ο Πέτς είναι σύμφωνος και αυτός και ο πατέρας και ο μάνατζερ δεν είδε καμία ρήτρα. Τα λεφτά που θα παίρνει πλησιάζουν τα 200.000 το χρόνο, είναι στα 180. Mm-hmm. Άρα είναι ένα κανονικό αξιοπρεπέστατο για 18 χρονών συμβόλαιο. Με μεγάλη προοπτική και ο ΠΑΟΚ θα επενδύσει πάνω σε αυτόν, θα παίξει πολλά παιχνίδια, θα προσπαθεί να το βελτίωσε ατομικά. Και εκείνο το οποίο είναι το μειονέκτημά του σε όλο αυτό το οικοδόμα το ποδοσφαιρικό είναι το μεσοαμυντικό του κομμάτι. Κάνει εύκολα φάουλ, δεν γυρίζει πίσω, είναι λίγο απίθαρχος. Εκεί πέρα θα πρέπει να βελτιωθεί. Είναι κάτι. Εντάξει, έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Το γεγονός ότι προχώρησε ο ΠΑΟΚ σε μια επέκταση του ήδη υπάρχον συμβολέου πάει να πει ότι έχει επενδύσει πάνω σε αυτόν. Τώρα, και επένδυσε σε αυτόν τον Λάβλου, ο οποίος είχε και αυτό στοιχεία καλής τρίπλας, ένας μέναν, και καλά σκοραρίσματα είχε, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, δηλαδή ο Τζόλης πήρε την ευκαιρία, γιατί όταν του δόθηκε του Λάβλου η δεύτερη ευκαιρία, δεν την έπιασε από τα μαλλιά, βρήκε βαλάκα, βρήκε κρανίο. Δεν την έπιασε από τα μαλλιά, τσιλικά την βρήκε, είναι εύκολος στο σκοράρισμα, εκεί του κάνα το συμβόλαιο. Mm-hmm. Λέει και άλλοι τριπλάρουν, και άλλοι μπαίνουν, και άλλοι σουτάρουν. Αυτός έχει εύκολο τον γκολ. Mm-hmm. Αν και ο Πέλκας έχει εύκολο τον κόλ, είχε και το ένας μένα και ο Πέλκας θα πήγαινε ψηλά. Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τον Πέλκα, να πούμε Γιάννη ότι στον ΠΑΟΚ ή θα προσπαθήσουν να τον πουλήσουν ή θα του κάνουν μια επέκταση του συμβολέου, η οποία όμως η πρόταση από τα 400 δεν θα φύγει πάνω από τα 650. Και εδώ θα έχουμε μέχρι το Σεπτέμβρη τέλη θέματα με τον Πέλκα. Ναι. Όπως θα έχουμε θέματα, με ενημερώσαμε πριν από λίγο, ναι, ότι αν το πουλήσει αυτό, Γιάννη μου, είναι να τον πάρεις πολιτή σε μια μεγάλη εταιρεία και να το πεις, φίλε, είσαι ο διευθυντής πωλήσεως στη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Ποιον πάει να πουλήσει? Ο Ρέμπε. Βρήκε και ομάδα. Ποιον? Τον Εσίτη. Mm. Αυτόν τον Μπόκολο, αυτόν τον αργό, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην πόλη γιατί δεν μπορώ να προσαρμοστώ κιόλας. Δεν έχει άδικο. Με 98% υγρασία και 35 βαθμούς δεν μπορείς να προσαρμοστείς άμα είσαι από αυτά τα μέρη. Δεν το δικαιολογώ, αλλά βρέθηκε μια ομάδα στην Κίνα που λέγεται Τέντα. Εγώ δεν την ήξερα την Τέντα. Τέντα, ναι. Η οποία έχει, λέει, μία νίκη στο πρωτάθλημα, είναι τελευταία. Πάρει τον Νεσίτη από την υποβιβαστή. 5 εκατομμύρια, λέει. Άμα το σβρώξει 5 εκατομμύρια αυτόν, εγώ για 2 χρόνια δεν θα του κάνω καμία κριτική. Αν κατορθώσει δηλαδή αυτό το παλτό, το περάσει για κουστούμι Αρμάνι, είναι δηλαδή ο παίχταρος. Ο παίχταρος. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, Κωστά. Ναι. Από τον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λίρατζι. Δεν είναι πρόσφατο, από τις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα, δεν μιλάμε για δανεισμό, μιλάμε για αγορά. Ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει μια μεταγραφή όπως έγινε και με τον Μπούγκουρα, δηλαδή αρχικά δανεισμός και μετά μεταγραφή. Το θέμα είναι
το παιδί υπολογίζεται από τον Αμπέλ Φεραίρα ή περισσεύει. Κοίταξε, αυτός έχει καλά στοιχεία. Το θα γυρίσει ο Μάτος τώρα. Σε περίπτωση που πουλήθηκε ο Λιμιός και υπολογίζεται. Αυτός ήταν μέσω του Ζαγοράκη. Δηλαδή ήταν το χωριό του Ζαγοράκη. Από τη Λιδία της Καβάλας. Το λέω Ζαγοράκη, πάρτε το παιδί. Τελικά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Στο τελευταίο φιλικό με τον Παναθηναϊκό έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και μάλιστα ήταν μόνος του στην πλευρά. Έπαιξε με δύο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ με το Λιμιό πουλημένο. Με τον άλλον να έχει χλάσει, να είναι σε ένα μήνα έτοιμος. Και το Μάτος Γέρο, ο Βιερίνια δεν υπάρχει στο κάδρο και να υπάρχει, να του κάνω ένα συμβόλαιο τιμή έλεγε. Μα και για τον Μάτος που βλέπουμε την κάρτα τώρα, διαβάζουμε ότι θα μιλήσει με τον νέο τεχνικό διευθυντή προφανώς για να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Δεν τον θέλουνε. Αυτός πάει να απογειροποιήσει τον Πάγδο. Δηλαδή η Βιερίνια, Μάτος. Εσύ τι να πουλήσει, αν μπορεί να πουλήσει τον Καντουρί, τον χαφ τον Μαουρίσιο. Δεν θέλει αργούς και μ' αρέσει αυτό σε μένα. Ναι. Οπότε φαίνεται ότι ο Λίρατζης, ο οποίος δεν είναι του πεταματού, καλός είναι. Εγώ τον είδα, δεν το πίστευα ότι, εγώ είπα, θα πω την αμαρτία μου, είναι από το χωριό του Ζαγοράκη, μέσον είναι. Θα έλεγα ένα παλτό, αλλά τελικά δεν είναι παλτό. Άρα θα μείνει μάλλον. Το ζωηρό ενδιαφέρον που είχε ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο, γιατί υπολογίζεται από τον Αμπέλ Φεραίρα. Και ναι, οπωσδήποτε είναι η δεξιά πτέρυγα λίγο ευάλωτη με προβλήματα γενικότερα στον ΠΑΟΚ και ενώπιση Μπενφίκα και γενικότερα του πρωταθλήματος. Και έτσι όπως τον είδα, πιθανολογώ, παθαίνω ότι το πρόβλημα τον κρατάει. Αλλά η δική μου η εντύπωση είναι ότι έχει να δώσει το παιδί παρά το γεγονός ότι είναι από το χωριό του Ζαγοράκη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Σεμέδο έχει σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Σεμέδο. Ναι, θυμάσαι, γιατί τώρα το ρωτάω έτσι πρόχειρα, δεν το θυμάμαι. Σεμέδο σας έβαλε πότε γκολ. Το λέω γιατί η Μπενφίκα θέλει να τον έχει στο ρόστερ της πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και είναι πολύ πιθανό. Το θέλει. Μου φαίνεται έχει κάνει ένα γκολ με το κεφάλι. Σας έχει κάνει γκολ. Ναι, μου λέει εδώ ο σκηνοθέτης από το Κογκόη και το φάγατε το γκολ από τον Σεμέδο. Ναι. Ναι, από την άλλη μεριά όμως και ο ΠΑΟΚ ξέρει τι αδυναμίες μπορεί να έχει ο Σεμέδο ανεβαίνοντας ψηλά με όχι πολύ καλά πίσω βήματα. Στείλει Κανατζιόλη εκεί και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Και είμαι γκέι, δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Οπότε μπορεί να είναι και καλό, ξέρω αυτό. Μπορεί να είναι και κακό όμως, δεν ξέρεις. Ναι.